Χαίρετε. Ένα θέμα ενδιαφέρον το οποίο θα μπορούσα και εγώ σε παλαιότερη εποχή της ζωής μου να έστελνα μια τέτοια επιστολή. Μια φίλη μου έχει γράψει κάποια λόγια τα οποία τα έχει βρει στο διαδίκτυο. Έκανα google search τα λόγια που μου έστειλε και βρήκα ότι είναι μια ανάρτηση ε, με λόγια τα οποία αποδίδονται στον Όσιο Πορφύριο τον Καυσοκαλυβίτη φαντάζομαι ότι όσοι ο Σπορφύρης ο Καυσοκαλυβίτης είναι κάποιος σύγχρονος Άγιος. Ε, και μου, μου, σχολιάζει για αυτά τα λόγια φίλη, λέει εγώ άνθρωπος που έχω βιώσει παιδική κακοποίηση, ακούγοντας αυτά τα λόγια θα ένιωθα τύψει. Θα ένιωθα και τύψει. Επίσης, ως άνθρωπος που έχω περάσει σοβαρή κατάθλιψη, εξαιτία της κακοποίησης, νιώθω προσβεβλημένη. Θα σας διαβάσω το κείμενο που μου έστειλε και στην ουσία αυτό που μου ζητάει να κάνω οι φίλοι είναι να διαχωρίσω πως κάποιες φορές διαβάζοντας κείμενα που είναι από μοναχούς, από γέροντες, από πάτερες, από σύγχρονους αγίους και συνήθως. Αυτοί υπάρχουν έτσι διάφορα κείμενα που είναι από το, τον τάδε γέροντα, τον άλλο γέροντα, τον παράλληλο γέροντα, το οποίο κυκλοφορούν πολύ, υπάρχουν και εκδόσει που τα αναμεταδίδουν. Ακούγοντα άκρητα αυτά τα λόγια, μπορεί όντω ένα άνθρωπο ο οποίος έχει βιώσει παιδική κακοποίηση να νιώσει ακόμη και τύψει ακούγοντα αυτά τα λόγια ή να νιώθει προσβεβλημένο ω άνθρωπο όταν έχει περάσει σοβαρή κατάθλιψη μετά από την κακοποίηση που έχει δεχτεί. Τα λόγια που διάβασε είναι τα, τα ακόλουθα. Να ξέρει, παιδί μου, τίποτε δεν έγινε εκεί, άσκοπα κατά βούληση και ω έτυχε. Όλα έχουν το σκοπό του. Και τίποτα δεν γίνεται χωρί να υπάρχει αιτία. Ούτε μια πευκοβελώνα δεν πέφτει από το δέντρο, αν δεν θέλει ο Θεό. Γι' αυτό θα πρέπει να μη στενοχωριέσαι για ό,τι σου γίνεται, έτσι αγιαζόμαστε μια προτροπή που αποδίδεται στο, στο όσιο προφίλ τον Καυσοκαλυβίτη που σου λέει ότι δεν πρέπει να σε στενοχωρεί τίποτα. Και να γίνει Άγιο. Ναι, συνεχ... να συνεχίζει. Εσύ στενοχωριέσαι με τα πρόσωπα του σπιτιού σου και βασανίζεσαι πότε με τη γυναίκα σου και πότε με τα παιδιά σου. Αυτά είναι όμω που σε κάνουν και ανεβαίνει πνευματικά ψηλά. Αν δεν ήταν αυτοί, αν δεν ήσαν αυτοί, εσύ δεν θα προχωρούσε καθόλου σου τους έχει δώσει ο Θεός για σένα». «Μα θα μου πεις», συνέχισε ο γέροντας, «είναι καλό να υποφέρουμε από τους αγαπημένους μας». «Ε, έτσι το θέλει ο Θεός». «Και εσύ είσαι ευαίσθητος πολύ και από τη στενοχώρια σου σου πονάει το στομάχι σου και η κοιλιά σου εκεί χαμηλά». «Ναι, μα είναι κακό παππούλη να είναι κάποιο ευαίσθητο. Ναι, είναι κακό να είναι κανεί πολύ ευαίσθητο σαν εσένα, γιατί με τη στενοχώρια δημιουργεί διάφορε σωματικέ αρρώστιε. Απαράδεκτα λόγια αυτά. Δηλαδή, κατηγορείται το θύμα κακοποίηση ότι λόγω τη ευαισθησία του από τη στενοχώρια προκαλεί το ίδιο σωματικέ αρρώστιε. Δεν ξέρει ακόμα ότι και όλε οι ψυχικέ αρρώστιε είναι δαιμόνια. Αυτή είναι μία άποψη. Όλε οι ψυχικέ αρρώστιε είναι δαιμόνια. Είναι μία άποψη η οποία έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την επιστήμη τη ψυχιατρική και την επιστήμη τη ψυχολογία. Είναι μία άποψη κατευθείαν βγαλμένη από τον Μεσαίωνα, η οποία σίγουρα. Σα το λέω εγώ ω ψυχολόγο και θα σα το πει και οποιοδήποτε ειδικό ψυχική υγεία, είτε ψυχίατρο, είτε ψυχολόγο, είτε ψυχοθεραπευτή, ότι αυτή η άποψη δεν ισχύει. Ότι είσαι δαιμονισμένο άμα έχει μια ψυχική διαταραχή, όχι αρρώστια. Και, ψυχική... και σοβαρή ψυχική διαταραχή να έχει, κάποιο γονίδιο είχε, κάποια προδιάθεση είχε, κάποια πράγματα έχουν συμβεί στη ζωή σου και το έπαθε. Δεν είναι, δεν είσαι δαιμονισμένο. Όχι, λέει το. Δεν ξέρει ακόμα ότι και όλε οι ψυχέ αρρώστιε είναι δαιμονία. Όχι, του λέει αυτό που μιλάμε το γέροντα. Εμάθε το τώρα από μένα, του λέει ο γέροντα. Η χαρά είναι ο ίδιο ο Χριστό. Είναι μια χαρά που σε κάνει άλλον άνθρωπο. Μια χαρά και, και, και τρει τρομάρε. Μια χαρά και δύο τρομάρε κάποιο, άμα ακούσει αυτά τα λόγια. Μια χαρά και δύο τρομάρε. Το έχει πει δηλαδή. Αυτά τα λόγια τα οποία δεν ξέρω αν τα έχει πει όντω αυτό τον οποίο αποδίδονται, γιατί αυτά είναι βιβλία που γράφονται για του άνθρωπου αυτού μετά που έχουν αναχωρήσει από τη ζωή. Δεν ξέρω. Αλλά το να λέει ένα γέροντα και να γράφεται και στο βιβλίο και το διαβάζει ο κόσμο και να γράφεται όπω στην περίπτωση αυτή σε μια ανάρτηση στο διαδίκτυο ότι ε, υπάρχει αιτία για όλα, άρα ο Θεό δεν θέλει να στενοχωριέσαι για, για αυτά που σου συμβαίνουν. Εγώ εδώ θα πω ότι ε, ο Θεό και υπάρχουν πολλοί που πιστεύουμε στην ύπαρξη του Θεού. Στην, του Θεού, ε, ε, στην ύπαρξη του Θεού ανεξαρτήτω θρησκείων. Ε, κάποιοι δεν πιστεύουν στην ύπαρξη του Θεού, κάποιοι πιστεύουν. Είναι θέμα πίστη η ύπαρξη του Θεού. Αν πιστεύει πω υπάρχει Θεό ή αν δεν πιστεύει πω υπάρχει Θεό, επειδή δεν υπάρχει κάποια επιστημονική απόδειξη πω υπάρχει Θεό και δεν υπάρχει κάποια επιστημονική απόδειξη πω δεν υπάρχει Θεό. Εγώ θα το πάρω ότι υπάρχει Θεό. Εντάξει. Σα ξαναλέω, δεν λέω για τα προσωπικά μου πιστεύω, μιλάω γενικά τώρα. Με βάση αυτή τη δήλωση που έχει κάνει αυτό, ο... που έχει γίνει μέσα σε αυτό το κείμενο, λέει ότι ο Θεός επιλέγει να πάθουμε εμείς κακά για να γίνουμε Άγιοι. Νομίζω ότι αυτό είναι ένας Θεός κακοποιητικός, είναι ένας Θεός τιμωρητικός, είναι ένας Θεός που δεν λυπάται τους ανθρώπους και έρχεται σε πλήρη αντίθεση αυτό το πράγμα με τη βασική χριστιανική πίστη ότι ο Θεός αγάπη εστίν ή ότι ο Θεός είναι χαρά όπως είπε αυτό στο τέλος. Αφού ο Θεός είναι αγάπη και αφού ο Θεός είναι χαρά δεν κάθεται ο Θεός και επιλέγει ότι πρέπει να βασανιζόμαστε. Ναι, βασανίζεσαι. Έχει έναν άνθρωπο σε κακοποιεί. Φταίει ο άνθρωπο σε κακοποιεί που βασανίζεσαι. Πρέπει να λυπάσαι ή δεν πρέπει να λυπάσαι. Φυσικά πρέπει να λυπάσαι. Η στενοχώρια, ο θυμό, η απογοήτευση, τα αρνητικά συναισθήματα είναι προστατευτικά συναισθήματα τα οποία μα κάνουν να βάλουμε σε πράξη διαδικασίε για να προστατεύσουμε τον εαυτό μα. Είναι επικίνδυνο να λες του ανθρώπου να μην στενοχωριούνται για πράγματα στενάχωρα. Γιατί αν δεν στενοχωριέσαι για αυτά που είναι στενάχωρα, δεν θα έχει τρόπο να ξεχωρίσει τι είναι καλό για σένα και τι δεν είναι καλό για σένα και να πάρει αποφάσει να σώσει τον εαυτό σου. Για παράδειγμα, έχει μια γυναίκα που την κακοποιεί ο άντρα τη, και διαβάζει αυτό το πράγμα, ούτε μια πευκοβελώνα δεν πέφτει από τον πεύκο, δεν θέλει ο Θεός, για το, αυτό θα πρέπει να μην στενοχωριέσαι για το τι σου γίνεται. Αν δεν στενοχωριέται που την τέρνει ο άντρα τη και που την κακοποιεί, αν δεν στενοχωριέται που απειλεί να τη σκοτώσει, θα πάει στο τέλο και θα μείνουν και τα παιδιά τη και θα γίνει και άγια. Ξέρουμε αν θα γίνει άγια, ξέρουμε όμω ότι θα χάσει τη ζωή τη. Και ε, αυτή η άποψη ότι. Α, αυτοί που μας βασανίζουν, μας κάνουν να ανεβαίνουμε πνευματικά ψηλά, είναι για μένα πάλι παντελώ λανθασμένη. Παντελώ λανθασμένη άποψη. Είναι άλλο πράγμα ένα άνθρωπο που βρίσκεται μέσα σε δυσκολίε, ένα άνθρωπο που έχει προβλήματα να βλέπει τη θετική πλευρά τη ζωή, να χρησιμοποιεί τα προβλήματα του προ όφελο του και να προσπαθεί μέσα από τα προβλήματα του να γίνει πιο δυνατό. Και είναι άλλο πράγμα να λε τον άλλο: Πρέπει να χαίρεσαι που έχει προβλήματα. Πρέπει να είσαι μαζόχας δηλαδή. Πρέπει να είσαι μαζοχιστή. Πρέπει να κάνει πάρτι που έχει προβλήματα γιατί έτσι θα γίνει Άγιο. Υπάρχει μεγάλη περίπτωση να γίνει και πεθαμένο έτσι. Υπάρχει μεγάλη περίπτωση να αρρωστήσει και πολύ σοβαρά και σωματικά και ψυχικά έτσι και να χάσει τη ζωή σου. Να μην σου πω να χάσει και τη ψυχή σου και έτσι. Η ψυχολογία του θύματο, το να καλλιεργούμε τη ψυχολογία του θύματο του ανθρώπου με την πρόφαση του ότι έτσι θέλει ο Θεό, για μένα είναι πάρα πολύ βλαβερό. Ε, και αυτό που λέει έτσι θέλει ο Θεό να υποφέρει από του αγαπημένου μα, εγώ πιστεύω ότι ο Θεό, εάν υπάρχει όπω είπα προηγουμένω, είναι αυτό που μα έχει δώσει τη λογική, είναι αυτό που έχει δώσει του ανθρώπου την ικανότητα να αναπτύξουν την επιστήμη, να ανακαλύψουν την επιστήμη τη ψυχολογία, να ανακαλύψουν την ψυχιατρική και να βοηθήσουν του ανθρώπου, να βοηθήσουν του ανθρώπου να. Α, ε, προστατεύονται από κακοποιητικές καταστάσεις. Ε, και αυτό που λέει ότι είναι κακό να είναι κανεί ευαίσθητο γιατί με τη στενοχώρια δημιουργεί διάφορε σωματικέ αρρώστιε, κατά την γνώμη μου, είναι πάλι επίση πάρα πολύ λανθασμένο. Σε σχέση με την ψυχολογία και την ψυχιατρική και την ψυχοπαθολογία. Το να είσαι ευαίσθητο σημαίνει ότι έχει ανοιχτέ κεραίε και πιάνει τα, 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 τα μηνύματα από το περιβάλλον σου. Το καταλαβαίνει ότι κάποιο είναι κακό για σένα και αρχίζει να αυτοπροστατεύεσαι, όπω το βίντεο που κάναμε χθε το βράδυ. Τη Δευτέρα το βράδυ, για το πώ βάζουμε όρια στου άλλου. Εάν όμω έρχεται αυτό και του λέει: Είναι κακό να είσαι ευαίσθητο και από την ευαισθησία σου αρρωστά, άρα αυτέ εσύ που αρρωστά, δεν δηλαδή πα και παίρνει έναν άνθρωπο που είναι θύμα βία, του λε: Είσαι πολύ ευαίσθητο και φταί εσύ που είσαι ευαίσθητο και αρρώστησε. Δεν εσύ που έχεις... δεν φταίει ο άλλο που σε κακοποίησε, φταί εσύ που είσαι ευαίσθητο και αρρώστησε. Και με αυτόν τον τρόπο τέτοιε απόψει και τέτοιε τάσει ζωή καλλιεργούν κλίμα θετικό υπερ και αρνητικό και ενοχοποιητικό εναντίον των θυμάτων. Και ασχολεία στη άποψη ότι οι ψυχικές διαταραχές είναι δαιμόνια. Οι ψυχικές διαταραχές είναι καταστάσεις οι οποίες συμβαίνουν στους ανθρώπους όπως τις σωματικές διαταραχές, όπως τις, όπως τις σωματικές ασθένειες έτσι και οι ψυχικές ασθένειες. Δεν χρησιμοποιούμε πλέον τον όρο ασθένειες ή αρρώστειες που γράφει εδώ. Χρησιμοποιούμε τον όρο διαταραχές. Αλλά ας πάρω τον όρο αρρώστια, δεν, δεν, δεν είναι ε, δεν είναι δαιμονισμένος κάποιος όταν έχει κατάθλιψη. Δεν είναι δαιμονισμένος κάποιος όταν έχει κρίση πανικού. Δεν είναι δαιμονισμένος κάποιος όταν έχει δυστημία. Δεν είναι δαιμονισμένος κάποιος όταν έχει ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή. Έχει γεννηθεί με ένα συγκεκριμένο γονίδιο που του δείχνει μια συγκεκριμένη γενετική προδιάθεση για να πάθει κάποια ασθένεια. Ή έχει κατευθείαν κληρονομικότητα, για παράδειγμα, οι ψυχοτικέ διαταραχέ, η διπολική διαταραχή έχουν κατευθείαν κληρονομικότητα. Δηλαδή γεννιέσαι με το γονίδιο και κάποια στιγμή θα το εμφανίσει. Δεν είναι δαιμόνιο. Και σε καμία περίπτωση, σε καμία περίπτωση δεν, είναι, δεν αρρωστάμε ψυχικά ή δεν έχουμε μια διάγνωση ψυχική διαταραχή επειδή έχουμε δαιμονιστεί. Αρρωστάμε ή έχουμε μια ψυχική διαταραχή επειδή είμαστε άνθρωποι και ζούμε και επειδή υπάρχουν γύρω μας άλλοι άνθρωποι οι οποίοι μας κακοποιούν, οι οποίοι δεν μας σέβονται, οι οποίοι παραβιάζουν τα όρια μας, οι οποίοι είναι επικίνδυνοι προς εμάς και αν καθόμαστε να ακούμε αυτές τις διδασκαλίες που δεν, δεν θεωρώ ότι αυτές, ξαναλέω, είναι λόγια που αποδίδονται στον όσιο προφίλ των καυσοκαλεβίτη. Δεν ξέρω αν τα έχει πει, δεν ξέρω ποιο τα έχει γράψει. Σίγουρα δεν είναι λόγια που έχει πει ο Χριστό μέσα από την Αγία Γραφή, εκείνα τα λόγια που ξέρουμε στην επιτόρου ομιλία ή οπουδήποτε αλλού. Είναι διδαχέ και διδασκαλεί, οι οποίε προάγουν τη θυματοποίηση των θυμάτων και την επαναθυματοποίηση των θυμάτων, προάγουν το κοινωνικό στίγμα ενάντια στη ψυχική διαταραχή ή ασθένεια και προάγουν μεσιονικές αντιλήψει, οι οποίε αφήνουν του ανθρώπου αμόρφωτου ψυχικά, αμόρφωτου πνευματικά, αμόρφωτου κοινωνικά και του αφήνουν να είναι επικίνδυνοι να γίνονται θύματα χειραγώγησης και κακοποίησης από τον κάθε επικτήδιο. Ο Θεός είναι αγάπη και ο Θεός είναι χαρά και σίγουρα ο τρόπος με τον οποίο έχει τελειώσει αυτή η απερίγραπτη κατάθεση που έχω διαβάσει, αυτά τα λόγια που έχω διαβάσει, η χαρά είναι ο ίδιος ο Χριστός, είναι μια χαρά που σε κάνει άλλον άνθρωπο, είμαι σίγουρη πως η χαρά που είναι ο ίδιος ο Χριστός που σε κάνει άλλον άνθρωπο δεν σε κάνει θύμα, δεν σε κάνει να ανέχεσαι την κακοποίηση, σε καμία περίπτωση. Προσοχή από τέτοια λόγια. Προσοχή προσοχή. Ε, υπάρχουν, σας λέω, πολλές αναρτήσεις στο διαδίκτυο, πολλά βιβλία που γράφονται, τα λόγια που πιωτά γέροντα, τα λόγια που ο, που ο άλλος γέροντας, πράγματα τα οποία είναι σούπα μου και εγώ θα γράφω τώρα ένα βιβλίο, τα λόγια της γερόντισσας θέκλας, ας πούμε. Και είπε αυτά τα πράγματα και επειδή τα είπε πρέπει να τα κάνουμε. Οι άνθρωποι αυτοί, πρώτα απ' όλα λέω, δεν ξέρω αν αυτό ο μόνο. Πρέπει να είναι ένα μοναχό αυτό που να έχει αγιοποιηθεί, δεν ξέρω ποιο είναι ο σωστό καυσοκαλίβητη. Κάποιοι από εσά τα ξέρετε. Μπορεί αυτό ο άνθρωπο να μην τα έχει πει καν αυτά τα λόγια. Κάποιοι που τον επισκέφτονταν στα καυσοκαλίδια, να έκατσαν μετά να γράψουν ένα βιβλίο να θησαυρίσουν και να έγραψαν ό,τι του έρχεται. Μπορεί και να τα Δεν ξέρω. Όμω, έχει δίκιο ο φίλη που ενοχλείται από αυτέ τι απόψει και αυτό ήταν και ένα βασικό λόγο που νεότεροι, γύρω στα 25-26 χρόνια, σταμάτησαν να διαβάζω τέτοια βιβλία. Γιατί πραγματικά ε, δεν δίνουν ανακούφιση στη ψυχή, δεν ενδυναμώνουν τους ανθρώπους που είναι κακοποιημένοι και που δεν είναι καλά ψυχικά, αντιθέτως τους θυματοποιούν και τους επαναθυματοποιούν. Ξαναλέω, δεν μιλάω για την ε, χριστιανική πίστη, για τη χριστιανική ορθόδοξη εκκλησία, μιλάω για αυτά τα συγκεκριμένα λόγια και για παρόμοιες τέτοιες αναφορές την αγάπη μου να έχετε όλοι μου και να προσέχουμε και να και λίγο το μυαλό μας που όποιοι πιστεύουμε ότι υπάρχει Θεός, πιστεύουμε ότι μας έχει δώσει μυαλό για να έχουμε κρίση.